Κοντά μας και ο πρόεδρος του Κυπούπολου, ο κύριος Παύλος Μακρύς. Πρόεδρε, νομίζω οι κόποι σας 2 χρόνια ανταμείβονται. Η ομάδα επιστρέφει εκεί που ανήκει και νομίζω εκεί που σας είχαν ξεγραμμένους. Μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Φτάσετε την ομάδα και μόνο στον Παράζλα να πανηγυρίζει για την άνοδο σε μεγάλη κατηγορία. Τα συναισθήματά σας μετά το 2-2 με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη φόρτιση. Τους ακούτε άλλωστε και τους πείτες. Δεν είναι εύκολο αυτό που έγινε για μας. Ξεκινήσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά φτιάχνοντας το γήπεδό μας. Κάναμε προπονήσεις όπου βρίσκαμε και όπου μπορούσαμε. Ευχαριστούμε τον Κεραυνό Πετρούπολης, τον Άρη Πετρούπολης, τις ομάδες που κάνουν προπόνηση Γοράφα που μας παραχωρούσαν χώρους και κάναμε. Υπήρχαν 5 ρομαντικοί, οι 2 μακρίδες, εγώ όνοντας δηλαδή, ο Σωτήρης ο Παπαδόπουλος, ο Χρήστος ο Παλίδης, ο Γιώργος ο Παούρης, που είπαμε ότι θα σφίξουμε τα δόντια, θα χαραμίσουμε διακοπές και τέτοια, θα είμαστε στην ομάδα. 24 Ιουλίου ξεκινήσαμε, δεν πιστεύει κανένας ότι η ομάδα κάνει αυτό που κάναμε. Η άνοδο ανήκει στα παιδιά, απλά εγώ μπορώ να αφιερώσω την άνοδο στην οικογένειά μου, στον εγγονό μου που ήρθε πριν 50 μέρες. Είμαι συγκινημένος, με έχουν κάνει και νιώθω απίστευτα όλοι οι φιλάθλοι μας. Οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μας, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και τουλάχιστον ο Θεός μας δικαίωσε. Είμαστε μια ομάδα που έχει κράμα, που έχει δύναμη, που έχει κόσμο, που προσπαθεί, δεν τα παρατάει. Είμαστε μια οικογένεια μεγάλη και πιστεύω ότι τελείως καθαρά και άξια πήραμε την άνοδο. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον κόσμο μας. Τους ποδοσφαιριστές μας δώσανε ψυχή και σώμα. Το Χρήστο τον Παλίδη που δεν τα παράτησε ποτέ, ακόμα και όταν βρεθήκαμε πιο πίσω και όλοι λέγανε ότι τελείωσε. Οι δυο μας πιστεύαμε, το Σωτήρη τον Παπαδόπουλο, τον Λίτσα, τον Νόντα, τον Γόσιφα, τα παιδιά όλα που ήταν δίπλα στην ομάδα και βοηθήσανε. Απλά ζητάω παιδιά από όλο τον κόσμο της Κυπούπολης που είναι πάρα πολύ και πολύ δυνατός και δώσαν βροντερό παρόν, να κάνουμε μια πανκυπουπολιώτικη συνάντηση και να βγουν μπροστά μια ομάδα ανθρώπων, θα βοηθήσω κι εγώ, να πάμε την ομάδα εκεί που αξίζει και να είναι η ομάδα εκεί που πρέπει. Δεν με νοιάζει αν θα είμαι πρόεδρος, δεν με νοιάζει αν θα είμαι μέλος, δεν με νοιάζει αν θα σκουπίζω το γήπεδο, είμαι εκεί που πολύ αγαπάω, θέλω να βρεθούν ανθρώποι και να έρθουν όλοι κοντά. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, είναι ευκαιρία με αυτόν τον άνθρωπο τον Παλίδη, έχει όρεξη, έχει όραμα να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αν φέτος φτιάξουμε και τις ακαδημίες μας που μέχρι το Δεκέμβριο κάναμε στο ξερό του Ιεροθέου, αν φέτος μπορέσουμε και μαζέψουμε και παιδιά και φτιάξουμε ακαδημίας, η ομάδα θα είναι πολύ δυνατή. Θέλω να τελειώσω. Είδατε και σηκώσαμε ένα πανό. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες και αγαπάμε τον αθλητισμό. Η ομάδα μου είναι ο Ατρόμητος και με όποια ελληνική ομάδα παίζει, είτε με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, θέλω να ρίχνει 5 γκολ. Όμως όταν ομάδες ελληνικές παίζουν για την Ευρώπη, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ένας μικρός μας έβαλε τα γυαλιά. Γι' αυτό και εγώ σήμερα προσπάθησα μέσω του Γιαννάκη να δείξω ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη και μπορεί. Πρέπει να πιστέψουμε όλοι στον αθλητισμό και να μας ενώσει. Μακάρι, δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα, μακάρι να ανέβει και στην τοπίτη μας ο Φίνικας, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπόρεσα να μάθω. Μακάρι να ανέβουν όλες οι ομάδες. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ τη διοργανώτρια αρχή, τη διαιτησία που φέτος ήταν, παιδιά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, πρέπει όλοι, δεν το λέω αλήθεια, να το βουλώνουμε και να ακολουθάμε αυτό που κάνουμε. Είχαμε αντίπαλο, μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια πολύ άξια ομάδα, μια ομάδα που είναι με μικρούς και παίζει, είναι διψασμένοι, έχουν άγνοια κινδύνου, τρέχουν μέχρι το 200, προσπαθούν, δουλεμένη ομάδα και μακάρι να μπορούσαμε να ανέβουμε και οι δύο ομάδες. Μακάρι. Πρόεδρε, ένα σχόλιο για τις δυσκολίες που σας... που υπήρξαν στο δρόμο σας, που σας έκαναν πιο δυνατούς. Νομίζω ότι αυτό αξίζει για ιδιαίτερο σχόλιο, διότι καλή η άνοδη, καλή τα γκόλα, αλλά νομίζω οι δυσκολίες κάνουν μια ομάδα, ένα οργανισμό πιο δυνατό. Συμφωνείτε πάνω σε αυτό? Χαλάσαμε πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Παρά τα αυτά, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η χαρά σκεπάζει όλες τις δυσκολίες και ξεχνάμε όλα τα τρεξίματα που κάναμε. Αυτή η χαρά που μας δίνουν αυτά τα παιδιά και ο coach σήμερα καλύπτει όλο την τρεχάλα και όλες τις στεναχώριες που έχουμε φάει.
Κυπούπολη, μέσα από την ψυχή μου, ευχαριστώ όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλο το αθηναϊκό πρωτάθλημα. Σε όλο το αθηναϊκό πρωτάθλημα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.